Χαίρομαι που η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται ομαλά και με βάση τον προγραμματισμό ο οποίος είχε ανακοινωθεί για τον εμβολιασμό των υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου στο διάστημα από τις 4 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία σε επίπεδο νοσοκομείων. Αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των γραμμών εμβολιασμού σταδιακά. Εμβολιάζουμε περίπου 5.000 συμπολίτες μας την ημέρα και είμαι σίγουρος ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρήσουμε τον προγραμματισμό έτσι όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή της Επιχείρησης Ελευθερία. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχετε καταβάλει όλοι σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Το γνωρίζει πρώτα και πάνω απ' όλα ο Μάριος και πάντα θα προκύπτουν μικρές και μεγάλες δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να τις ξεπερνάμε και προφανώς να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση που έχουμε προβλήματα και που χρειάζεται να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ μεγαλύτερες από εμάς, έχουν κάνει πολύ λιγότερους εμβολιασμούς, αλλά προφανώς όσο πιο γρήγορα μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πληθυσμό μας, τόσο πιο γρήγορα θα χτίσουμε και το τείχος ανοσίας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και νομίζω ότι πρέπει να το προβάλλουμε και συστηματικά και επικοινωνιακά, είναι ότι από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες μας άνω των 85, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Επιτροπής, και από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού. Είναι σημαντικό να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας στην άειλη εισαγωγράφηση, διότι θα ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα για το ραντεβού τους. Άρα ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας ή τα παιδιά τους, τα εγγόνια των ηλικιωμένων συμπολιτών μας να γράψουν τους συγγενείς τους στην πλατφόρμα της άειλη εισαγωγράφησης. Αλλιώς μέσα από την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά ή να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ ή να επισκεφθούν το φαρμακείο της γειτονιάς τους και να κλείσουν με αυτόν τον τρόπο το ραντεβού. Βλέπω ότι κάθε μέρα που περνά μειώνεται η επιφύλαξη για τον εμβολιασμό και όσο περισσότεροι συμπολίτες μας εμβολιάζονται ανώδυνα χωρίς επιπτώσεις, τόσο πιστεύω ότι θα περνάει το μήνυμα ότι το εμβόλιο δεν είναι απλά αποτελεσματικό, αλλά είναι και ασφαλές, και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμβολιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερους υγειονομικούς, διότι αυτοί βρίσκονται του πραγματός στην πρώτη γραμμή και στέλνουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να προχωρήσει στη συνέχεια ο εμβολιασμός και στον γενικό πληθυσμό. Θα έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας, το γνωρίζουμε καλά. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να χτίσουμε τείχος ανοσίας από τη μια στιγμή στην άλλη και θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να εμβολιάσουμε ένα σημαντικό πληθυσμό, ποσοστό του πληθυσμού μας. Και επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι που να συμβεί αυτό θα πρέπει να τηρούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα όπως μας τα υποδεικνύουν οι ειδικοί. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση όπου ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα δημοτικά μας σε πρώτη φάση. Αλλά για να μπορούμε να συντηρήσουμε και αυτό το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας το οποίο είχαμε τις γιορτές και ενδεχομένως γιατί όχι να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, πρέπει να είμαστε απόλυτο σίγουροι ότι αυτό υποστηρίζεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Κατά συνέπεια και η δουλειά της πολιτικής προστασίας και η δουλειά της ιχνηλάτησης και του εντοπισμού των τοπικών επιδημιών και ο περιορισμός τους αποκτούν ξεχωριστή σημασία, διότι αυτό μας βοηθά να μην πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα, τα οποία προφανώς έχουν και πολύ μεγάλο κοινωνικό αλλά και οικονομικό κόστος, αλλά να προσπαθούμε να περιορίζουμε τις όποιες επιδημίες εν τη γενέση τους.